σε διάστημα ενός μηνός, μετά από τον ένα μήνα μάλλον, αφού γίνει η αντίστοιχη προετοιμασία και αφού δοθεί η δυνατότητα να παρθούν κάποιες αποφάσεις πολύ γρήγορα που θα σηματοδοτούν μια άλλη πορεία και ενδεχόμενα να πείσουν και ένα δημοτικό συμβούλιο στο διάστημα αυτού του μήνα ότι πρέπει να αλλάξει άποψη, μετά τον ένα μήνα θα προχωρήσουμε σε πρώτη φάση σε συμβολικό κλείσιμο του λιμανιού και σε δεύτερη φάση θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Η αρχή είναι τώρα. Στο διάστημα όμως του μήνα μπορεί να γίνουν πολλά. Και εδώ είμαι ξεκάθαρος. Γι' αυτό και δίνουμε αυτό το μεγάλο χρονικό περιθώριο. Δεν θέλω να κάνουμε πολιτική για την πολιτική ή στην αντιπαράθεση είτε με τον Υπουργό ή με την κυβέρνηση. Μπορούν να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Από αυτά τα έξι που ανέφερα, κάποια μπορεί να κινηθούν άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να μας χωρίζει το διοικητικό σχήμα Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, αλλά η μείωση χερσαίας ζώνης του λιμανιού μπορεί να γίνει άμεσα. Η απόδοση των μπαζωμάτων θέλει χρόνο. Ο έλεγχος των ταλίκες μπορεί να γίνει άμεσα. Ο έλεγχος της λαθρομετανάστευσης και της οράκης του λιμανιού μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Και βεβαίως η δρομολόγηση, αφού γίνουν σχετικές ανακοινώσεις και ξεκινήσουν οι μελέτες της κατασκευής των χερσαίων εγκαταστάσεων, και αυτές μπορούν να ξεκινήσουν. Αναλαμβάνω, όχι κατασκευή, ανακοινώσεις σχετικές, αποφάσεις του σημερινού κρατικού λιμενικού ταμείου, ανάθεση μελετών για την κατασκευή των χερσαίων εγκαταστάσεων υποδομής, και εμείς έχουμε υπομονή και το ξανακουβεντιάζουμε. Είδατε ότι τα τέσσερα από τα έξι θέματα που εμείς βάζουμε μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Εγώ σήμερα ειλικρινά έχω θέσει δύο προβληματισμούς. Από τα λεγόμενά σας, κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά καταλαβαίνω ότι αυτό που λέμε όλοι, το πρόβλημά μας είναι ποιο. Το λιμάνι έτσι όπως είναι σήμερα. Εσείς βέβαια θέτετε και έναν άλλον προβληματισμό. Θέτετε και τον προβληματισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Για μένα και για τους συμβούλους του συνδυασμού μου έχουμε δει ότι το πρόβλημα του λιμανιού χωρίζεται σε δύο φάσεις. Ένα είναι η σημερινή κατάσταση, η οποία όντως πραγματικά είναι πρόβλημα και για την οποία συμφωνούμε όλοι οι Κορίνθοι, και η οποία δεν είναι αυτή που μας αρμόζει, και δεύτερον είναι όντως πραγματικά τι θα γίνει. Όσον αφορά λοιπόν τους προβληματισμούς τους οποίους θέσατε, εάν εξαιρέσω τον πρώτον σε κάποιες διαφοροποίησεις τις οποίες θα σας πω σε λίγο, τους άλλους προβληματισμούς δεν θα διαφωνήσει κανένα. Πραγματικά, πιστεύω ότι στις άμεσες ενέργειες τις οποίες πρέπει να προχωρήσει όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να εφαρμόσουμε μια κανονιστική διάταξη κυκλοφορίας για την κίνηση των ταλικών επί της Αποστόλου Παύλου και της Οδού Πατρών με επιτρεπόμενες ώρες. Δεύτερον, θα πρέπει να απαιτήσουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες που αυτές λέγονται νομαρχία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εσείς έχετε διατελέσει το αρμόδιο τμήμα, και από την αστυνομία να υπάρξει όντως πραγματικός έλεγχος όλων αυτών των αισθημάτων. Συνεχές έλεγχος. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι περιοδικός, γιατί μετά από λίγο καιρό σταματάει να υπάρχει. Και αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Τρίτον, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει άμεση συνάντηση με τους αρμοδίους, ώστε όντως να αποκτήσει επιβατική κίνηση στο λιμάνι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι έχει ήδη, και θα ανακοινωθεί από τη μούντο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου τις επόμενες μέρες, εκδηλωθεί το ενδιαφέρον να έρθει ένα επιβατικό πλοίο, το οποίο θα κατεβάσει και αυτό προφανώς και ταλίκες και αυτοκίνητα, έτσι, τις αμέσως επόμενες μέρες στο λιμάνι Κορίνθου. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αυτό να μην είναι μια κίνηση πυροτέχνημα, αλλά να είναι πραγματικά μια κίνηση ουσία, η οποία θα συνοδεύεται πέραν από τη διέλευση των οχημάτων και από την επίσκεψή του για κάποιες ώρες στην πόλη. Η θέση του θέματος είναι απόλυτα υποκριτική
και θέλω να πω με πλήρη απογοήτευση ότι σήμερα για πρώτη φορά αντελήφθην πραγματικά τις θέσεις της δημοτικής πλειοψηφίας. Διότι είναι προφανές ότι ούτε στη λεγόμενη λαϊκή συνέλευση ο κύριος Δήμαρχος εξέφρασε καθαρή άποψη, είναι επίσης προφανές ότι μέχρι τώρα είχε αναγάγει σε πρωτεύον θέμα και μάλιστα και σήμερα εξακολουθεί να μιλάει για συζήτηση ιστορικής σημασίας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε αναγάγει σε πρωτεύον θέμα το ζήτημα των λιμενικών εγκαταστάσεων της πόλης Κορίνθου, χωρίς ο ίδιος και η παράταξή του να έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένη, αν θέλετε, πολιτική θέση και συγκεκριμένη τακτική και στρατηγική διεκδίκηση και προβολή του συστήματος, παρά μόνον αρκείτον σε τεχνικές διευθετήσεις. Και σήμερα μας έφερε ένα πολύ ωραίο κείμενο τεχνικών διευθετήσεων και με το βαρύ του το όρο κινητοποιήσεις, σε σημείο που εγώ τρόμαξα, και επειδή στο θέμα του λιμανιού το θεωρώ κομβική σημασία και για την πόλη, άρχισα να γυαλίζω και κάτι στολές που είχαν μείνει από το στρατό και από τους προσκόπους για να είμαι έτοιμο να κινητοποιηθώ. Η δημοτική αρχή έχει αρχίσει και μετακινείται. Και θα σας αποδείξω γιατί μετακινείται, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε ό,τι μας αφορά καταρχήν, η κίνηση πολιτών έχει ήδη εκδώσει 3 ανακοινώσεις για το ζήτημα και θεωρώ ότι αυτή που βγήκε προχθές είναι αρκετά σαφής σε ό,τι αφορά τις θέσεις μας. Είμαστε κατά του χαρακτηρισμού του λιμανιού της Κορίνθου ως εθνικής σημασίας. Είμαστε κατά των σχεδίων επέκτασης της προβλήτας. Είμαστε κατά της εμπορικής χρήσης, υπέρ της ήπιας τουριστικής χρήσης του λιμανιού και το τονίζω, και κατά της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Αναπαντών υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τα συνοψίζω, και υπέρ ρυθμίσεων κυκλοφοριακών, οποίες είναι πανεύκολες, σε ένα τραπέζι άμα κάτσουμε αύριο το πρωί, θα διαμορφώσουμε την κανονιστική. Πού είναι η πολιτική βούληση αυτής της Δημοτικής Αρχής να κάνει τα λόγια έργο και να σταματήσει να ρίχνει πυροτεχνήματα και να παραπλανά την κοινή γνώμη? Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί αν εσείς έχετε χάσει τη μνήμη σας, δυστυχώς υπάρχουν γραπτά, δικά σας γραπτά. Τι λέει πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου? Λέει λοιπόν ότι στην απόφαση που πήραμε τον Ιούλιο του 2008, το πρακτικό είναι αυτό, με την υπογραφή του Προέδρου και του Δημάρχου, όχι του Δημάρχου, του Προέδρου. Λέει λοιπόν ότι με την υπαρήθμη 23654 εγκύκλιο κλπ. Του 2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό η υπαρήθμη 105 του 2005 γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία παρά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων κρατικών λιμενικών ταμείων, τα αντίστοιχα δημοτικά λιμενικά ταμεία μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί προεδρικό διάταγμα περί κατάργησης του υφιστάμενου κρατικού λιμενικού ταμείου. Τούτο με την προϋπόθεση ότι έχει συντρέξει ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δυνατή η υποκατάσταση του νέου νομικού προσώπου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κρατικού λιμενικού ταμείου. Αυτό είναι εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών το 2005. Και αυτό γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι? Γιατί με το προεδρικό διάταγμα του 2001 που έκανε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Κορίνθου, φαινότανε ότι έπρεπε να προϋπάρξει νομοθετική πράξη για την κατάργηση του προηγούμενου. Δεν απαιτείται λοιπόν. Το λέει ο νόμος.